Αν είναι δυνατόν εν έτη 2020 η Θεσσαλονίκη να μην έχει αλευτικό καταφύγιο για του αλληλεί τη Θεσσαλονίκη. SOS εκπέμπουν οι 700 παράκτη αλληλεί του νομού Θεσσαλονίκη, καθώ εδώ και πολλά χρόνια τα αιτήματά του δεν εισακούονται. Αξιοποίηση ακούν και αξιοποίηση δεν βλέπουν. Οι επαγγελματίε αλλή στη Μαρίνα Αρετσού διεκδικούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη δημιουργία ενό αλληλευτικού καταφυγίου αποκλειστικά για αυτού. Πάνω από 30 χρόνια έχουν, το λένε συνέχεια όποια κυβέρνηση και όποιο δήμαρχος και να βγει, τα ίδια λέει. Ότι θα γίνει η Μαρίνα, ότι θα κάνουμε αξιοποίηση την παραλία, ότι ό,τι, 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 τα ίδια μένουν χειρότερα γίνονται. Καλύτερα δεν τα κάνουν. Μια Μαρίνα γυρεύουμε εμείς. Είχαμε κάποτε αυτή, την πήραν, την, την, κάνανε για τα κότερα, λε, λευτικό καταφύγιο για τα κότερα. Ήταν λευτικό καταφύγιο, το κάνανε για τα κότερα Μαρίνα. Το, είχαν, το πήραν πήρανε τώρα μας διώχνουν από εδώ. Ε, πού θα πάμε εμεί ένα λιμάνι. Είπανε ότι θα μα κάνουν μια μαρίνα. Πού τι. Πάσαν πολλά χρόνια υπομονή και αγανάκτηση, ώστε τελικά η αξιοποίηση τη Μαρίνα να μπει σε τελική ευθεία υλοποίηση, έπειτα από την ειδική ενημέρωση συζήτηση που προηγήθηκε στι αρχέ Μαρτίου με εκπροσώπου του ΤΑΙΠΕΔ στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριά, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί κατέθεσαν τι προτάσει του για το μέλλον τη αξιοποίησή τη. Εγώ ήμουνα πριν την κρίση του κορονοϊού στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, μέχρι αργά που μα ενημέρωσε το ΤΑΙΠΕΔ ε, για το τι θα γίνει με τη Μαρίνα. Εγώ έκανα μια ερώτηση στο TAPED. Ναι, μα είπε πω μέχρι να γίνει το αλλιευτικό καταφύγιο το οποίο το περιμένουμε 30 χρόνια ότι οι αλλιεί θα μείνουμε όσοι έχει εδώ πέρα, σαν φιλοξενούμενοι. Έκανα όμω μια ερώτηση στο TAPED. Λέω, εάν θα έρθει ο επιχειρηματία και δώσει τα λεφτά για να αγοράσει τη Μαρίνα Ρετσού, και πει ο επιχειρηματία, εγώ ρε παιδιά, δεν θέλω του αλλιεί εδώ πέρα μέσα. Εμεί είμαστε στον αέρα. Τι γίνεται μετά, το ΤΑΙΠΕΔ φυσικά δεν μου απάντησε πάνω σε αυτή την ερώτηση. Οι παράκτη αλήσει καταγγέλουν μεταξύ άλλων ότι λόγω απουσία φύλαξη κατά μήκο τη Μαρίνα το πιάτσικο είναι καθημερινό φαινόμενο. Ο ένα τα κουπιά. Ο άλλο το ένα. Ο άλλο το άλλο. Άλλο τα δίθια. Οι άνθρωποι εκτό ψαρέματο που είναι εδώ, εκτό αλή που είναι εδώ και γίνεται πιάτσικο και στι ίδιε τι βάρκε τη δική μα εδώ και στα μεγάλα. Πιάτσικο γενικά. Ό,τι λείπει στον καθένα να έρχονται και το βρίσκουν το βράδυ εδώ αργά. Δεν υπάρχει φύλαξη καταρχήν. Το κυριότερο. Έχουν δύο εκδοχέ. Να κάνει μια αξιοποίηση, αλλά να έρχεται όλο ο κόσμο δηλαδή να μπορεί να πηγαίνει. Έρχεται. Αν τα κλείσει με μαγαζιά και δεν αφήνει κανένα να πει μέσα, άρα δεν θα έρχομαστε ούτε εμεί εδώ. Κάτοικοι και θαμώνε τη περιοχή περιγράφουν αγανακτισμένη τη θλιβερή εικόνα που αντικρίζουν σε κάθε επίσκεψή του στη Μαρίνα Ρετσού. Πεταμένα σκουπίδια στο βυθό τη θάλασσα, καμένα λάδια και κάθε είδου απορρίμματα κοίτονται σε όλο το μήκο του παράκτιου μετόπου. Τα παρατημένα τα δίχτυα και καμένα λάδια και τα φτάνει ούτε στην Ουγγάντα δεν συμβαίνουν. Θα ήθελα να δω περισσότερο για τα παιδιά να κάνουν κάτι ας πούμε και να αξιοποιηθεί περισσότερο σαν πάρκο, να, έχει, να μπορεί ο κάθε γονιό με το παιδί του να έρθει, να περάσει μερικέ ώρε, να υπάρχουν μερικά μαγαζιά, να γίνουν μερικά μαγαζάκια. Ενώ έτοιμα όλων είναι η περιοχή να διατηρήσει το φυσικό τη κάλο με μικρότερη δυνατή δόμηση προ όφελο των πολιτών.